Θυμάμαι μου πες κάποτε πως είναι η ζωή καράβι μες στη θάλασσα που βγαίνει κάθε βράδυ και εκείνη που αγαπήσαμε στην πλώρη του σκεφτεί κοιτάνε ένα παράδεισο που βάλανε σημάδι. Και εγώ που είδα στα μάτια σου το πλέον μου το κόσμο στα χείλη σου δεν χόρεπασα ποτέ τον ουρανό και θα σε πάω ο άνθρωπος μαζί κι ο άγγελός μου γιατί με σένα έμαθα και μένα να αγαπώ. Ήμουν στη Σίμη με τη Μαρίνα και το Σταυρί και σηκώθηκα έφυγα και αφήκα τους. Γιατί τους το κάνω το πράγμα. Γιατί το κάνω στον εαυτό μου. Λοιπόν, σήκω πάνω. Σήκω πάνω. Πάμε σπίτι σου, φτιάχνεις βαλίτσα και αύριο πρωί φεύγουμε και οι δύο για Σίμη. Κύριε Αγγελίδη, συγγνώμη. Αλλά συνοδεύω μια κυρία. Άσχετα αν είναι η κόρη σας. Τι άσχετα, ρε. Παπά! Πάμε να πω στο βέβαια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα. Εντάξει, έφερε καλή, αλλά να περάσει. Σε παρακαλώ, μην αφήσεις τον παπά μου να διαλύσω. Δεν καταλάβεις ότι τούτη σχέση δεν πάει που ποτέ. Τέλος. Έγινα 40 χρονών. Και ακόμα δεν ξεκίνησα να ζω. Εκλυπαρώ. Για ένα σ' αγαπώ. Γιατί. Με ξύπνησα μέσα στη νύχτα και θέλω να σου πω ότι αγαπώ σε. Ελίνα, ακούεις με. Ελίνα, έπιασα για να σου πω ότι σε αγαπώ. Ελίνα, αγαπώ σε. Thank you.
Πώς φάνηκε η αγρυπνία, Γιωργάκη? Ποια αγρυπνία? Κοιμήθηκα σαν μπουλάκι. Ρε, αφού σε έβλεπα. Που κοιμόμουν. Τώρα γιατί προσπάθεις να το παίξεις cool? Πες μου, ρε παιδί μου, πες μου πώς φάνηκε να χαρώ κι εγώ λίγο. Εντάξει, ρε, ήταν όλα πολύ ωραία. Αλήθεια σου λέω, μην αγχώνεσαι. Δόξαζε ο Θεός. Ναι, οι φωνές των μοναχών, ο φωτισμός, πολύ ωραία. Και να δεις πόσο υπέροχο θα νιώσεις αν εξομολογηθείς κιόλας. Όπα, όπα, μην με καταπίεσες πάλι, α. Σε καταπίεσα τώρα. Ναι, άσε με να το νιώσω. Αν το νιώσω, θα το κάνω. Εντάξει, είπαμε, ο Θεός είναι ελευθερία. Ο Θεός είναι, εσύ δεν είσαι. Τι σου είπα τώρα? Τίποτα, απλά αν το νιώσω, θέλω να το κάνω από μόνος μου. Εντάξει, έλα τώρα, πάμε στην τράπεζα. Τι τράπεζα, έχει το τράπεζα? Ναι, και πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσεις ό,τι έχεις πάνω σου. Ωραία, δεν έχω τίποτα. Πες ρε, τι τράπεζα είναι αυτή? Τράπεζα, παιδί μου, τραπέζι, φαγητό, δεν πίνασες, δεν θες να φάμε? Τι θα σε κάνω εγώ εσένα, άσχεται, άσχεται. Συγγνώμη που δεν σε ακολουθώ κάθε τρεις μήνες στο Αγιονόρος. Λες τράπεζα, φαγητό να σκεφτώ, λεφτά σκεφτικά. Σωστά, πάμε. Καλημερούδια! Καλημερούδια! Πρωινή βλέπω! Ωραία! Καλημέρα, κύριε Άγγελο. Αχ, να το πάλι το κύριε! Τι θα κάνω μαζί σου, βρε σοφούλα? Έχω χρόνια να το ακούσω το σοφούλα, έτσι με φώναζε η γιαγιά μου. Μα σε φωνάζω κι εγώ τότε. Όχι. Σοφία, μια χαρά. Άμα με φωνάζεις και εσύ, Άγγελο. Εντάξει, Άγγελο, έκλεισε. Τι ωραίο έφερες. Εξαιρετικά σίκα. Μπουκιά και συγχώριο. Μόλις τα μάζεψα. Όταν ξυπνήσουν τα παιδιά, δώσ' τους να φάνε. Μην τρώνε αυτά τα διάφορα για πρόγευμα. Δεν υπάρχει καλύτερο πρόγευμα. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Ωραία. Πηγαίνω τώρα να ετοιμάσω τη βάρκα και σας περιμένω όλους για μια βαρκάδα να δείτε το νησί. Με συγχωρείς, αλλά αυτό όχι. Όχι. Κορίτσι μου, ξέρω ότι σε βασανίζει. Αλλά είναι κρίμα. Έχω χάσει κι εγώ ανθρώπους στη θάλασσα. 9 χρονών έμεινε ορφανός. Πήρε η θάλασσα τον πατέρα. Α, άμα έλεγα δεν θα ξαναμπω στη θάλασσα. Αυτό είναι διαφορετικό. Θέλω να πω... Όχι, Σοφία. Άκου τι θέλω να πω. Κάθε θάνατος είναι πόνος. Μεγάλος. Αλλά για μας δεν είναι το τέλος. Έτσι. Θέλω να πω, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή. Δεν τελειώνουμε εδώ. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και πολλά τα αναπάντητα γιατί μέσα μου. Γι' αυτό θα το αφήσουμε μια άλλη φορά. Άγγελε. Όπως θέλεις, κορίτσι μου. Όπως θέλεις. Όμως, άσε το Ελενάκι να χαρεί τη θάλασσα. Μη φοβάσαι. Δεν θα είμαι μόνο άγγελος. Θα είμαι φύλακας άγγελός της. Ωραία. Πηγαίνω τώρα και αν μπορέσεις, τηλεφώνησε και στον Άλκη. Μήπως είχε μάθει κάτι. Αυτό θα το κάνω σίγουρα. Α, και ευχαριστώ για τα σίκα. Δοκίμασε. Είναι γλυκά. Γεμάτα αγάπη. Καλημέρα! Καλημέρα! Ωραίο! Τέλειο! Oh.
Πώς πάει? Μια χαρά, εσύ. Το παλεύω. Εσύ πώς και κολυμπάς μόνη σου? Τι έγινε, φιλενάδα σου? Σε εγκατέλειψε και σένα? Τι εννοείς και εμένα? Εσύ δεν την εγκατέλειψες? Αυτά σου λέει. Άκου, ρε Γιάννη μου, άστο. Κοίτα τι ωραία που είναι εδώ, κοίτα. Κοίτα τι όμορφα. Ας μην κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Κι όμως, εμείς οι δύο πρέπει κάποτε να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε. Για ποιο θέμα? Θα στο αναλύσω όταν έρθει η ώρα. Προτιμώ να το γνωρίζω το θέμα πριν την ανάλυση, γίνεται. Μην ανησυχείς, είναι ωραίο το θέμα. Καλά. Να βουτήξω κι εγώ, τι λες? Ωραίο είναι πάντως. Πες τη φίλη σου να απαντάει στα τηλέφωνα. Έχω το δικαίωμα να ξέρω πού είναι το παιδί μου και να το μιλάω. Σωστά? Δεν έχω δίκιο? Βα. Δεν αποτύξω. Θα λέμε. Και δεν έμεινα στην Αμερική. Άγνωστο μεταξύ αγνώστου. Γιατί έφυγα με τον άλλον? Ναι, έφυγα. Και εσύ το ίδιο θα έκανες. Και εγώ ήμουνα γιωμάτη πληγές και από μέσα και απ' έξω. Και ο γιος σου ήταν μια σταλιά νερό και εγώ από εκείνη τη σταλιά τα καρτέραγα όλα. Γη, χώμα, παιδιά, ευτυχία. Αλλά ο άλλος ήταν ένα ποτάμι, σκοτεινό, γεμάτο κλαριά που ερχόταν κοντά μου βουίζοντας και τραγουδώντας μουρμουριστά ανάμεσα στα καλάμια. Έτρεχα να ανταμώσω το γιο σου που ήταν σαν παιδάκι από κρύο νερό και ο άλλος μου έστελνε χιλιάδες πουλιά που δεν με άφηναν να περπατήσω. Δεν ήθελα, μ' ακούς, δεν το ήθελα. Ο γιος σου ήταν όλη μου η ζωή και δεν τον γέλασα. Όχι, δεν τον γέλασα. Αλλά το χέρι του άλλου με πήρε σαν ένα κύμα της θάλασσας, μου δω και μια και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Θα με έσερνε κοντά του παντοτινά, 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 ακόμα κι αν είχα γίνει χρειά κι όλα του γιού σου τα παιδιά κρέμονταν στα μαλλιά μου. Δεν φταίει εκείνη, ούτε κι εγώ. Ποιος φταίει τότε? Ψεύτρα, τεμπέλα, ξεδιάντροπη που πέταξες ένα στεφάνι πορτοκαλιάς για να κερδίσεις μια ανάκρη κρεβατιού που ήταν ζεστό ακόμα από άλλη γυναίκα. Είσαι πάρα πολλά καλή, αγάπη. Εγώ, εσύ, μη φοβάσαι, θα σου το δώσουν το ρόλο. Είμαι πολλά αγχωμένη. Αγαπώ το μου τη σχολή μου το ρόλο. Λοιπόν, βλέπω τις κριτικές μπροστά μου. Η νεαρή ταλαντούχα ηθοποιός Στέλλα Διακάκη έδωσε μια άλλη διάσταση στο ρόλο της νύφης από το ματωμένο γάμο του Λόρνα. Ναι, καλά. Όπως σου το λέω. Η καταφυγή μας, η Παναγία η Παραμυθία, που σημαίνει παρηγοριά. Πόσοι άνθρωποι βρήκαν εδώ παρηγοριά? Πόσοι άνθρωποι εξομολογήθηκαν μπροστά στην εικόνα της? Κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος μπορεί να βιώσει τη χάρη της, φτάνει να το ζητήσει. Έτσι είναι, πατρί μου. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά, να σας ευλογεί η Παναγία μας. Θα έφευκες με κάποιον άλλον τη μέρα του γάμου σου? Κάτσε πρώτα να βρω τον έναν και μετά φεύγω με τον άλλο. Μη γελάς καθόλου, γιατί άρχεψα να ανησυχώ ότι να γεράσω με τη μάμα. Κοίτα, σταμάτα να διαβάζεις βιβλία και φύγα έξω. Πού να τον έβρεις τον άντρα μες στο σπίτι? Ναι, ενώ έξω περιμένουν ουρά. Δεν έχει γάλα.
Στέλλα, θα κάνεις τη μεγάλη σου αδερφή ένα φραπέ. Αφού δεν έχει γάλα. Θα πάει στο φούρνο να φέρεις ένα γάλα να κάνεις τη μεγάλη σου αδερφή ένα φραπέ. Μεγάλη μου αδερφή, νομίζω ότι έφυγε η μάμα και θέλεις να κάνω εγώ το ρόλο της μάμας. Μπορείς να τον κάνεις, σε παρακαλώ. Μπορείς. Ε. Μαμά, αγκάλιασμε. Κοίτα με. Μιλώ σου. Αγκάλιασμε. Σταμάτα. Έλα ρε, ένας ρόλος είναι. Πώς κάνεις έτσι. Όπως παίζεις την ύφη να παίξεις τη μάμα. Μαμά. Τι σου εζήτησα. Μια αγκαλιά σου εζήτησα. Ο ήτυπη εκείνο όπως στα γενέθλια στη γιορτή. Μια αληθινή, αυθόρμητη, ζεστή αγκαλιά. Πως μπαίνουν οι άλλοι στην αγκαλιά της μάμας τους και λένε ότι δεν θέλουν τίποτε άλλο στη ζωή τους. Τούτον το πράγμα θέλω να το νιώσω κι εγώ. Έχω το δικαίωμα να το νιώσω. Γιατί δεν με αγκαλιάζεις. Γιατί δεν με αγκαλιάζεις. Ούτε όταν ήμουν μωρό με αγκάλιαζες. Ναι, είχα τα πάντα σαν μωρό εκτός που την αγκαλιά σου. Δεν φταίω εγώ. Αν επέθανε ο σταυρής σου, δεν φταίω εγώ. Σταμάτα! Σταμάτα! Πάεις καλά. Πήγαινε να φέρεις γάλα, σε παρακαλώ. Πες μου ότι είναι η μάμα. Ναι. Να της μιλήσεις. Ναι, έρθουν όλοι μέσα. Οι υπαλλήλοι. Ποιοι υπαλλήλοι, για μου. Οι διευθυντές. Δεν είναι κανένας μέσα. Πού είναι δηλαδή. Νίκο. Νίκο, μιλώ σου. Πού είναι. Δεν ξέρω, κύριε Σταύρο. Δεν σας είπαν κάτι. Τι είναι μου. Ένας εργάτης βρήκε λιπόθυμη την κυρία Ελίνα. Τα αρκέψαν τα όργανα. Πού τη λείτουρε. Στην ταράτσα. Πού είναι τώρα. Εκαλέσαν ασθενοφόρον, είπαν. Ο Άλκης πήγε να δει τι γίνεται. Δεν νομίζω. Ήταν κλειστό το τηλέφωνο του. Ωραία. Πολλά ωραία. Δεν πάει καθόλου καλά ο Άλκης. Ναι, γιατί όλα τα άλλα παρόλα είναι εκτός από τον Άλκη. Φταγή, για ξυπνάτε στην πάντα. Πήγαινε να δεις τι έγινε. Κοίτα πώς είναι. Μα τώρα μιλάτε σοβαρά. Δεν θα πάτε να την πείτε. Βέβαια. Εντάξει, Νίκο, μπορείς να πας στο γραφείο σου. Και κράτα με ενήμερο. Αν εντοπίσεις τον Άλκη, πες τον να έρθει. Έγινε. Τι με κοιτάς. Δεν θα θέλει αντίδω. Μάλλον, δεν θα θέλει να σας δει. Αλλά πιένετε. Ρωτήστε, δείξετε έναν ενδιαφέρον. Πήγαινε, μάθε τα ούλα και ενημέρωσε με. Δεν είναι το ίδιο, κύριε Σταύρο. Θα και άκουσες τι είπα! Πήγαινε! Στο μοναστήρι έχουμε 7 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας, Γιώργο μου. Και μπορείς να ακούσεις και χιλιάδες ιστορίες από ανθρώπους που βίωσαν τη χάρη της με διάφορους θαυμαστούς τρόπους. Κοιτάξτε, σας πιστεύω. Κι εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν πίστη. Και τον αδερφό μου τον θαυμάζω παρόλο που είναι όπως είναι. Αστειεύομαι. Προσπαθώ να καταλάβω όμως, εσείς, ένας νέος άνθρωπος, ήρθατε, κλειστήκατε εδώ μέσα. Εντάξει, είναι ωραία, δεν λέω, αλλά τι κάνετε. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Δεν θα προτάς τώρα, ρε Γιώργο. Άστο. Δεν είναι ο μόνος που το σκέφτεται. Ήρθε κάποτε, Γιώργο μου, ένας προσκυνητής εδώ και μου λέει, «Πάτερ, σας βλέπω όλη νύχτα στις αγρυπνίες. Να μην κοιμάστε καλά. Τη μέρα να δουλεύετε. Πότε ξεκουράζεστε εσείς. Κάθε πόσο κάνετε διακοπές». Συγγνώμη, σας ρώτησε τέτοιο πράγμα. Ναι, αμέ. Και του λέω, «Μα εμείς,
Είμαστε μονίμως σε διακοπές. Έμεινε και με κοιτούσε. Του λέω, οι άνθρωποι στις διακοπές τι κάνουν. Κάνουν κάτι που τους ευχαριστεί, έτσι. Και ξεκουράζονται. Και εμείς εδώ αυτό κάνουμε. Και μας ξεκουράζουν και μας ευχαριστούν τα όσα κάνουμε. Άρα είμαστε σε μόνιμες διακοπές. Ωραίος. Δεν εξηγούνται όλα με τη λογική, Γιώργο μου, κατάλαβες. Προσπαθώ. Εντάξει, είναι λίγο ντίζελ το παιδί, πάτερ μου, μην το παρεξηγείτε. Εντάξει, ρε Τουρπο, τι να κάνω τώρα. Ξέρει ο Θεός πότε ανάβει αυτή τη φλόγα στην καρδιά και τότε φωτίζεται ο νους και τα καταλαβαίνουμε όλα. Δεν βιάζεται ο Θεός, Μιχάλη μου. Εμείς βιαζόμαστε. Μπράβο, πάτερ, πες του τα, σε παρακαλώ, πες του τα. Είσαι σάικο, ξέρεις το. Κι εσύ είσαι. Απλώς εκτονώνεσαι στο θέατρο, να αλλάζεις συνέχεια ρόλους. Δεν είσαι μόνον η Στέλλα. Την μια είσαι η νύφη από το ματωμένο γάμο, την άλλη είσαι η Οφηλία, η Ιφηγένεια, η Ηλέκτρα. Ενώ εγώ είμαι πάντα ηρώ. Βέβαια, ηρώ σε διάφορες αποχρώσεις του καημένη. Η ηρώη καημένη, η ηρώη κατακαημένη, η ηρώη μάνα μου τη ρε, η ηρώη ούφα με καταλαβαίνει κανένας, φτάνει πια. Σταμάτα να θέλεις να τραβάς την προσοχή με την εικόνα της καημένης, εύθραυστης παιδούλας. Σε μεγάλωσες. Ναι, μεγάλωσα. Κατά κρύβια πάντα ήμουν μεγάλη. Δεν υπήρξα ποτέ παιδί. Ίσως γι' αυτό να θέλω να τραβώ την προσοχή που λες. Πάντα ήμουν η μεγάλη. Ηρώ, πρόσεχε. Ηρώ, είσαι μεγάλη. Ηρώ, τι κάνεις. Και μόλις επέθανε ο Σταυρής, από μωρό έγινα γιαγιά. Κατευθείαν. Από μωρό γιαγιά. Σταμάτα. Τι να σταματήσω. Εμεγαλώσαμε χωρίς θάλασσα. Είμαστε τα μόνα μωρά στη Λεμεσό που εμεγαλώσα χωρίς θάλασσα. Εντάξει, ήταν ο εφιάλτης της για χρόνια. Οκ. Okay. Τι οκ. Okay. Ναι, μαμά. Έλα, αγάπη μου, είσαι καλά. Μια χαρά. Ήρω. Και ήρω, μια χαρά. Και δύο τρομάρες. Τι είπε? Χαζομάρες. Πώς περνάτε? Καλά, καλά, χαλαρώνουμε. Η Ελένη? Η Ελένη βρέθηκε με το Σταυρίντζο, όπως πάντα μια σκέτη κομμωδία μαζί. Εσείς, όλα καλά? Εγώ έχω ακρόαση και είμαι πάρα πολλά χωμένη. Έλα ρε μωρό μου, μένα χώνεσαι, μια χαρά θα πάεις. Ήρω. Να σου τη δώσω. Δεν είμαι εδώ. Τελειώνε. Η Ρωδία Κάκη, παρακαλώ, ποια ομιλεί. Τι είναι η Ρω μου? Γνώριμη η φωνή που ακούω. Η Ρω, συμβαίνει κάτι? Ναι, συμβαίνει. Έφυγες με την Ελένη και ούτε καν σας είδα. Α, και μόλις έλεγα στη Στέλλα ότι έχω ανάγκη κι εγώ από μια αληθινή μητρική αγκαλιά. Πώς το ακούεις αυτό? Hello. Ένα, δύο. Μάλιστα. Δεν μ' ακούεις, δεν σε ακούω χρόνια τώρα, δεν πειράζει. Τα λέμε, φιλάκια. Ηρώ. Φιλάκια. Α, και την Ελένη. Άφησε την να βάλει έστω το πόδι της στη θάλασσα. Μην της κάνεις ό,τι έκαμες και με εμάς. Τώρα γιατί το έκαμες τούτο? Απάντα το. Πω να φέρω γάλα. Ναι, μαμά. Μην τη λάβεις υπόψη οι γνωστές βλακίες της Ιρούς. Πώς θα να με λάβω υπόψη, Στέλλα μου? Εμένα λαμβάνει με κανένας υπόψη. Μαμά, μη μου αρχίσεις εμένα, εντάξει? Μη μου αρχίσεις εμένα. Φτάνει με το άγχος μου. Εντάξει, εντάξει, μόλις είπα κάτι για μένα να αρχίσαν οι φωνές, έτσι. Εντάξει. Μαμά. Εντάξει, είπα. Λοιπόν, αν χρειαστείτε κάτι, πάρτε με. Πολλά φιλιά. Από εδώ, από εδώ. Τι είναι το, Ελενάκι μου, ξύπνησε ή υπνοβάτη? Υπνοβάτη. Α, ναι. Άντε, υπνοβάτη μου. Έλα, άσε με. Λοιπόν, στρίψε. Πήγαινε τώρα ευθεία. Ψηλά τα χέρια. Μπράβο. Ευθεία.
Τώρα, stop. Στρίψε αριστερά προς την κουζίνα. Μπράβο, αριστερά. Άνοιξε το ψυγείο. Πάρε γάλα, τυρί, αυγά. Άντε ρε, μαμά. Εσύ αν έκαμε στο πρωινό. Δεν κατάλαβα. Κάμε το λες μια φορά. Είμαι διακοπές. Εγώ πού είμαι? Είσαι μάμα εσύ. Είμαι. Έλα, Μαρία. Καλημέρα σας. Έρχεστε? Τα ραντεβού σας είναι εδώ. Θα αργήσω λίγο. Δικαιολόγησέ με. Εντάξει. Μην αργήσετε όμως, γιατί μετά έχουμε απανωτά ραντεβού με τους πολιτικούς μηχανικούς για τις προσφορές των συστημάτων συναγερμού. Εντάξει, Μαρία μου. Εντάξει, θα περάσω από κάπου και έρχομαι. Τι είναι, Τάκη? Θα περάσω. Επέρασες ήδη. Εγώ επέρασα. Εσύ πώς περνάς? Μια χαρά. Έστειλεσαι. Δεν είστε αμοιβιός. Ήθελες να έρθει? Ναι. Ναι. Για να του πω ότι δεν θέλω να τον ξαναδώ μπροστά μου. Ναι. Καταλαβαίνω. Όχι, Τάκη, με καταλαβαίνεις. Ελίνα μου, να σου υπενθυμίσω ότι εσύ μπορείς να βλέπεις τον παπά σου μία ώρα την ημέρα. Ενώ εγώ πόσες? Από 16, από 20. Συγχαρητήρια. Πρέπει να μπεις στο βιβλίο ρεκόρ Guinness για την αντοχή σου. Ας τα Guinness και πες μου τι σου είπαν οι γιατροί. Τι να μου πουν οι γιατροί, Τάκη. Εντάξει, ήταν μια λιποθυμία. Έδωσα τους καμιά ώρα να δουν τις αναλύσεις και μετά φεύγω. Νομίζω κάτι εμπέρδεψες. Τι εμπέρδεψα? Είναι για τρίμανα με, δεν είναι υπαλλήλια σου. Τάκη, δεν έχω χρόνο να χάνω μέσα στο κρεβάτι. Μην λες μην κουβέντα. Γιατί είπαν την πολύ σου, περάσαν πολύ χρόνο μέσα στο κρεβάτι. Δεν σκοπεύω εγώ να κάνω το ίδιο. Έστειλες σε να δεις πως είμαι. Γιατί είναι στενοειδιός. Ήθελες να έρθει πραγματικά? Τι έγινε το βράδυ μετά που εφύγαμε? Εσύ να μου πεις τι έγινε όταν εφύγετε. Όπως επίσης να μου πεις τι εγείρευκες που το θάραμα πάνω στην πολυκατοικία. Τι με κοιτάς, απάντα. Τι να σου απαντήσω, Τάκη? Τι θέλεις να σου απαντήσω? Ότι διάλυσε μου τη ζωή μου ο παπάς μου? Τι να σου απαντήσω αφού ξέρεις τα. Άντε, γεια. Ελίνα. Έκανα πολλές πελάρες στη ζωή μου, από τις οποίες έμαθα και έπαθα. Το κυριότερο που έμαθα είναι ότι η ζωή μας είναι το πολυτιμότερο δώρο που μας έκαμε ο Θεός. Και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τη ρισκάρουμε. Ούτε για τον εγωισμό μας, ούτε για κανέναν άλλο λόγο να ανεβαίνοντας πάνω σε ταράτσες. Σε οποιοδήποτε είδους ταράτσες. Ελίνα, ευρέθηκα κι εγώ πάνω σε διάφορες ταράτσες. Γιατί ένιωσα απορρίψη. Γιατί ένιωσα έναν απέραντον κενό. Γιατί μισούσα τον ίδιο μου τον εαυτό. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά πώς ένιωσες και τι ανέβηκες να κάνεις. Γι' αυτό μη μου λες εμένα, αντεχιά. Τούτα στους άλλους. Όχι σε μένα. Εξηγημένη. Όμορφη αδερφούλα μας. Δεν το πιστεύω. Καλώς όρισε. Αγάπη μου. Όχι. Ναι. Εκουβαλήθηκα σας και έφερα μαζί μου για αυτόν τον κύριο. Τον γνωρίζεις?
Τούτος ο κύριος θέλει ένα ξύλο που του το χρωστώ που γερό. Πού έπιες, ρε, πού έφυγες, διαλύθηκε η Μαρίνα. Φαίνεται έγκλειδον εγώ που τη μουρμουράν τον γυναικό. Εντάξει, έφυγε, επία, ήρθα, οκ. Okay. Ναι. Όμως, αγαπητέ, που το έφυγε ως το ήρθα, υπάρχει ένα διάστημα που άλλος μπορεί να διαλυθεί, καταλαβες. Εντάξει, παιδί να μην μου κάνει τη μεγάλη αδερφή, σε παρακαλώ. Μην του κάνει τη μεγάλη αδερφή, γιατί κάνω του εγώ τη μικρή, και πίστεψε με, έβαλα τον στη θέση του, γι' αυτόν άλλωστε είναι εδώ. Για άλλη που είναι. Πήγαν παραλία, και χώνουμε. Κάνει τίποτε άλλο που τον αγχώνεσαι εσύ. Μάθε μας εσύ, κύριε Άλκη, τον τρόπο που αγχώνεσαι με τίποτε. Μαλώστε τώρα. Άντε, πάμε να βρούμε τα μωρά. Γουστάρω σήμη. Τούτον που βλέπω πραγματικά είναι ένα πίνακα ζωγραφικής. Θα μπορούσα άνετα να μείνω εδώ ένα μήνα και να ζωγραφίζω. Πειράζει? Δεν με πειράζει. Τη σήμη όμως πειράζεται. Γελάσαμε. Άντε, πάμε. Πάμε να ετοιμαστούμε, να αλλάξουμε, να φύγουμε. Ορισμένα αυτοκρατορικά χρυσόγραμματα. Αυτό εδώ είναι από τον αυτοκράτορα Μανουήλ το δεύτερο του Παλαιολόγου. Αυτό από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο το δεύτερο του Παλαιολόγου. Κοιτάξτε πίσω μου την εικόνα του χρυσού. Είναι έργο του 13ου αιώνα. Εδώ έχουμε ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο δωρεά του Ιωάννη του Κατακουζινού του αυτοκράτορα από το 1341. Πίστευτη τη αδερφή. Πραγματικά θα μου φύγει το κεφάλι. Κράτα τώρα, Γιωργάκη, μη σου φύγει και είναι και ξυρισμένο. Πατέρ, πραγματικά δεν περίμενα να δω αυτά τα πράγματα εδώ μέσα. Και ακόμα δεν έχει δει τίποτε. Μπορείτε να του πείτε να σταματήσει να πετάγεται στη μέση. Μιχάλη, μην πετάγεσαι στη μέση. Ευλογημένο. Ναι, όλο ευλογημένο λες και συνέχεια μου τη λες. Εντάξει, ρε, δεν θα ξαναπώ τίποτε. Και μόνο που φυλάτε όλα αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά απίστευτο. Το μοναστήρι. Πού τα χτίστηκε? Η παράδοση του ανάγει στον 4ο αιώνα. Αλλά η πρώτη γραπτή μαρτυρία που έχουμε, η οποία είναι αυτή εδώ, με την υπογραφή του ηγουμένου μας Νικολάου, είναι το 998. Άρα, Γιωργάκη μου, λογάρευασε. Περάστε εδώ. Καλά και δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν συνέχεια μοναχοί. Ναι. Εδώ και τόσα χρόνια δεν έχει περάσει μια μέρα χωρίς να γίνει λειτουργία εδώ. Για σκέψου πόσες προσευχές έγιναν από τόσους ανθρώπους. Απίστευτο. Τα απίστευτα γίνονται πιστευτά εδώ, Γιώργιε. Και τα όρατα ορατά. Φτάνει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, ε. Πατέρ, τα του σώματος προσπάθησα να τα κρατήσω ανοιχτά χθες το βράδυ, κάτι κατάφερα. Τώρα για την ψυχή, τι να πω. Εύχεστε. Εύχομαι, εύχομαι. Λοιπόν, να με συγχωρέσετε, πρέπει να πάω στο διακόνημα. Ευχαριστούμε πολύ, πάτερ μου, και ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Τον Κύριο, ευχαριστείτε και την Παναγία μας που σας έφεραν εδώ. Γίνεται να κάνω μια βόλτα έξω από το μοναστήρι? Δεν γίνεται, πώς δεν γίνεται. Δεν παίρνετε και το Μιχαλάκι μαζί σας να σας βοηθήσει στο διακόνημα? Μην τον έχω κι εγώ συνέχεια να μου γκρινιάζει. Άκου να δεις τώρα. Αδερφέ μου, έχω ανάγκη να μείνω λίγο μόνος μου να αφομοιώσω όλα αυτά που έμαθα. Μπορώ? Ευλογημένο να είναι, αδερφέ. Καρπούζι, τέτοιο καρπούζι δεν έχετε ξαναφάει. Ευχαριστώ.
Πού πας, ρε! Πού πας! Έλα, πάρε και στην Ελένη. Μάλιστα, ας πάρω και τις κυρίες, Ελένη. Βέβαια. Τις περιποιούμαστε τις κυρίες. Και όταν λένε ψέματα. Πάντοτε. Α, σαν να μην μου τα λες καλά. Η μαμά μου λέει να μην λέω ψέματα. Γιατί, σου είπα εγώ να λες, άμα πει μια κυρία, τη συγχωράμε. Ναι, αλλά μετά θα λέει συνέχεια. Οπότε, πού πάμε? Γελάτε όσο θέλετε. Έχω δίκιο. Να το χαίρεσαι, κόρη μου. Να τον προσέχει ο Θεός. Αυτό το παιδί είναι ευλογημένο. Να προσεύχεσαι να είναι υγιής. Μόνο αυτό θέλω. Θέλεις και κάτι άλλο, ε. Τι θέλω? Τον μπαμπά του. Να μην τον θέλω. Να τον θέλεις, κόρη μου. Να τον θέλεις και αυτόν και να τον προσέχεις. Ξέρεις, καμιά φορά οι άντρες κάνουνε σαν τα μικρά παιδιά. Κάνω κι εγώ κάποτε κουτουράδες και μετά λέω, τι κάνεις ρε καιρός άνθρωπος, αλλά τις κάνω. Κύριε Άγγελε, τέλειο το καρπούζι, σας ευχαριστώ. Να σε καλά, κοριτσάρα μου. Τους βλέπεις, πριν είχαν μαλώσει, τώρα μια χαρά. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς, Μαρινάκι μου. Σπουδαίο πράγμα η συγχώρεση, παιδί μου. Γι' αυτό συγχώρα και προχώρα. Και θα είσαι πάντα ευλογημένη από το Θεό. Γιατί δεν το λες τα ίσα, κύριε Άγγελε? Θες να συγχωρέσεις τον Άλκη που σηκώθηκε και έφυγε? Κοίταξε, εγώ δεν ανακατεύομαι στα προσωπικά σου, αλλά η συγχώρεση φέρνει πολύ ευλογία. Άμα του συγχωρέσεις, θα στον εφέρει ο ταξιάρχης. Να τον έχω συγχωρέσει. Απλά μου λείπει. Και λείπει και στο σταυρί και με νευριάζει. Αν ήταν εδώ... Προσοχή, προσοχή! Όσο το πιο το όνομα τους αρχίζει από σίγμα και έψιλο, να φύγουν αμέσως από την παραλία! Ο παπάς μου! Παπά! Δεν το πιστεύω. Τι δεν πιστεύεις? Ο ταξιάρχης τον έφερε. Λοιπόν, άκου εδώ τι λέει ο Έρικ Φρόμ. Να σου πω καλύτερα τι λέει εδώ ο Λόρκα. Εντάξει, θα σου το πω σύντομα με δικά μου λόγια. Ο άνθρωπος αγωνίζεται να αποκτήσει την ελευθερία του και μόλις την αποκτήσει, παθαίνει πανικό. Απίστευτο, ναι. Απίστευτο, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τι λέει εδώ ο Λόρκα στο ματωμένο γάμο. Μιλάει η δούλα στην Ήφη και λέει: «Μα κόρη μου, τι θα ρεις, είναι ο γάμος. Τα κουφέτα και τα λουλούδια, αμόχιδα. Είναι το κάτασπρο κρεβάτι με τον άντρα και τη γυναίκα στη μέση. Τίποτα άλλο». Γεια σου, Ραό. Γεια σου, Στέλλα. Γεια. Χτύπησα, αλλά δεν άνοιξε κανένας. Και ήρθα από εδώ. Πώς πάει? Καλά, εσύ? Μια χαρά. Τη μητέρα στα ψάχνω και δεν τη βρίσκω εδώ και τρεις μέρες. Ανησυχώ για το παιδί. Και γιατί ακριβώς ανησυχείς για το παιδί? Ξέρετε που έχει πάει? Πήγαν διακοπές. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Α, διακοπές. Και πού πήγαν διακοπές? Καλά, δεν πήγαν και στη Χονολουλού. Στη Σίμη πήγαν. Στη Σίμη? Χωρίς να μου πει τίποτα. Κοίταξε, Γιάννη, αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι σωστό. Το τι γίνεται ανάμεσα σε σένα και στη μάνα μας. Πώς βγήκανε έξω από την Κύπρο χωρίς να υπογράψω εγώ? Γιάννη, ακούς τι σου λέω. Εγώ ακούω. Στη μητέρα σας όμως να πείτε ότι αυτά τα παιχνίδια δεν περνάνε σε μένα. Εντάξει? Τι βλακία έκανα τώρα εγώ? Τι παιχνίδια? Πήρε το παιδί και πήγαν σε ένα νησί. Αυτό το κατάλαβα. Η μητέρα σου όμως δεν κατάλαβε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Συγγνώμη, ήρθες μέσα στο σπίτι μας και απειλείς τη μάνα μας.
Σε παρακαλώ να φύγεις τώρα αμέσως. Γιάννη, άκουσες τι σου είπα? Φύγε τώρα. Δεν φταίει κανείς. Η μάνα σας φταίει. Τη μάνα μας δεν θα τη ξαναπιάσεις στο στόμα σου, άκουσες? Και της χαλάσω το όνομα. Ναι ρε, θα το χαλάσεις. Και μεγάλη σου τιμή που σε παντρεύτηκε. Ήδη έπρεπε να ήταν παντρεμένη η Ελίνα. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά... Τι θες να πεις? Ότι φταίω εγώ που δεν παντρεύτηκε? Δεν λέω ποιος φταίει. Εγώ λέω γεγονότα. Ναι, γεγονότα τα οποία πιστεύεις ότι ευθύνομαι εγώ. Της είπα να μην παντρευτεί. Μου έφερε ένα σοβαρό άνθρωπο και της είπα μην το πάρεις. Ορίστε, το πρώτο γεγονός. Τι γεγονός? Ο σοβαρός άνθρωπος. Πρέπει να τον εγκρίνετε εσείς ότι είναι σοβαρός αυτός που θα φέρει. Αυτόν τον γνωρίζει πολύ καλά και είναι το μόνιμο της άγχος ότι ο πατέρας της δεν θα εγκρίνει τη σχέση που έχει. Αυτόν την καταπιέζει και πολύ πιθανόν είναι να την οδηγήσει σε λάθος επιλογές. Το μόνο σίγουρο. Είδατε, έχετε τη συνέχεια στο μικροσκόπιο. Σταματήστε να το κάνετε τέτοιο πράγμα. Τάκη, να μην ενδιαφερθώ ποιο θα φέρει η κόρη μου σπίτι. Ε? Άντε, πάτε σκύλια, λέστε. Είδα τι έγινε με τη Σοφία. Δύο φορές, όχι μία. Μη μου με τίποτε τη Σοφία συνευαίσθητη. Ξέρεις πόσα πλήρωσε για τα διαζύγια της? Τι θες να κάνω δηλαδή? Να της πω ο Απόστολος είναι καλός, προχώρα. Αν τον αγαπά, γιατί όχι? Α, Τάκη, είσαι πολύ μικρός ακόμα. Εγώ είμαι μικρός, αλλά η Ελίνα είναι μικρή. Θα σου μείνει, λέω σου. Να μου μείνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Ιάς έχει πρόβλημα, κύριε Σταύρο, διότι δεν θέλει να σας δει προστάτηση. Έτσι σου είπε. Στρίψε. Πάμε σπίτι. Όχι, κύριε Σταύρο, δεν θα πάμε σπίτι. Θα πάμε στην κλινική. Τακί, άκουσες τι είπα? Στρίψε να πάμε σπίτι. Όχι, δεν θα πάμε σπίτι, κύριε Σταύρο. Φτάνει με τον εγωισμό σας. Είναι παιδί σας. Θέλει απεγνωσμένο να σας δει, άσχετα αν δεν το λέει. Θέλει τη σημασία σας. Θέλει να νιώσει ότι είστε δίπλα της, ότι την αγαπάτε. Τι έκαμενε πάνω στην ταράτσα της πολυκατοικίας? Αν έπεφτε κάτω, τι θα έκαμετε? Αμάν πλέον μαζί σας. Αμάν. Γεια σας. Με συγχωρείτε, πάτερ, την ευχή σας. Πρώτη φορά έρχομαι στο Άγιον Όρος και δεν γνωρίζω καλά τους χαιρετισμούς. Είστε καλά? Τι κάνετε εδώ? Κλαίω για τις αμαρτίες μου. Εσύ κλαις για τις δικές σου. Πότε βγήκες από τη φυλακή? Πάντα με μπερδεύετε με κάποιον άλλον. Δεν ήμουνα στη φυλακή εγώ. Δεν ήσουν? Όχι. Κι όμως έπρεπε να ήσουν, δεν έπρεπε?